Τρίγαινα ρήγμα, καλή πάσα. Ακίσικα από τη γωνία. 13-17, Ολυμπιακός από αυτό το σημείο με εκτελέσεις των Τζένκινς και Μακίσικ ξαναμπαίνει στο μάτς. 13-17. Πολύ μορφικός λοιπόν ο Παναθηναϊκός ήδη από την πρώτη περίοδο. Μακίσικ για τρεις και αυτό. 18-19, ο Σακ Μακίσικ σουτάρε πολύ καλά με την Μπαρσελόνα. 4-6, ξεκινά σήμερα με 2-2. Παπαπέτρου. Κλέψιμο του Μακίσικα, τα δύο και ο Παπαγιάννης. Το κάρφωμα και φάουλ. 32-38. Παπαπέτρου. Ράουτινς άφησε στον καλάθι. Σε αυτό το figure 8 που κάνει ο Παναθηναϊκός για να εκδηλώσει τελικά την επίθεσή του με pick and roll, το οποίο δεν είχε ευτυχή κατάληξη για τους πράσινους. Μακίσικ στο κάρφωμα διέσχισε όλο το γήπεδο. Ο Πρίτεζης τώρα με τον Τόμας. Ο Ράουτινς προσποιείται ότι θα πάει σε βοήθεια. Έβγαλε τελικά την μπάλα ο Πρίτεζης. Μακίσικ και πάλι θα χτυπήσει αυτή τη φορά πίσω από την γραμμή των 6.75. Γιατί αν πιστέψουμε, και δεν έχουμε λόγο να μην το πιστέψουμε, όσα είπαν οι προπονητές του πριν το παιχνίδι, το πλάνο του είναι να πάει πιο πολύ στο 5 εναντίον 5 και σε μεγάλες σε διάρκεια επιθέσεις. Κάτι προσπαθεί να κάνει εδώ. Μακίσικ εκτέλεσε ενώ τελείωνε η επίθεση του Ολυμπιακού. Το σούτ ήταν για 3-15-12. Ο Ρότσες τι άλλαξε με το Ρούμπιτ. Ο Πρίντεζης βγήκε από τα σκριν και υποδέχτηκε την μπάλα. Μόνιμα με τον Τόμας στην πλάτη του. Κέρδισε και την παγίδα του Ράις. Ελεύθερος ο Μακίσικ για 3. Ο Παναθηναϊκός έστειλε βοήθεια από τη δυνατή πλευρά και τον πλήρωσε. Και τώρα από Παπα-Νικολάου θα περιμένει το χρονόμετρο να πάει στα 6-7 δευτερόλεπτα. Άψης του Μακίσικ. Μακίσικ από το δεξί διάδρομο, μπροστά στον καλάθι, θα πετύχει και ένα πολύ δύσκολο lay-up. Θα κάνει το σκορ 45-39. Αυτό θα είναι το σκορ του πρώτου 20 λεπτού στο ντέρμπι αιωνίων εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ακόμη 90 δευτερόλεπτα. Με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 13, έφτασε το μάτς και στους 15. Νωρίτερα έκλεψε μπάλα ο Μακίσικ, ο οποίος έφυγε μόνο στον ευνηδιασμό. Έπιασε και δεν χρειάστηκε να καρφώσει. 29-44, ξανά στους 15 οι Ερυθρολευκοί. Μακίσικ, καλάθι και φάουλ. Με ένα τρίποντο και μια ασίστ έφερε λίγο πιο κοντά τον Ολυμπιακό που έχανε ως και 13. Τώρα επιτίθεται στο Σαντρός. Άσχημο φινάλε της φάσης, ο Πρίντεζης είναι εκεί και ο Μακίσικ εκτελεί για 3. Τρίτο δικό του τρίποντο. 57-61 και ο Ολυμπιακός επιστρέφει στους 4. Παπαπέτρου. Θα βάζει με τον Ζανσάλ, κάνει λάθος, λόμπα πολύ δύσκολη να περάσει, ο Λούκας κρατάει ερυθρόλευκη κατοχή και ο Μακίσικ για 3. Πέφτει μέσα η μπάλα. 77-73 από τον Μακίσικ που ανταγωνίζεται τα περισσινά του ανδραγαθήματα, έχει ήδη 20. Ο Παναθηναϊκός είναι στους 6 πόντους για πρώτη φορά σε μικρότερη τιμή διαφοράς από την ώρα που έφυγε ο Ολυμπιακός με 15. Ο Μακίσικ πέρασε προς τα μέσα με δυνατό πάτημα, 40-48. Ο Φώστερ απέναντι στον Βεζέγκο, πέψεξε την πάσα, έχασε την μπάλα. Ο Ολυμπιακός στον ευνηδιασμό με τον Χάρισον. Είναι μόνο ο Σάιξ εκεί, έρχεται για να συμπληρώσει την προσπάθεια με επιθετικό rebound ο Μακίσικ. Ο Μακίσικ μπήκε προς τα μέσα, ανάμεσα σε 3. Σπουδαίο καλάθι από τον Μακίσικ. Μακίσικ, ψηλά ο Πρίντεζης. Του έδωσε διάδρομο, έφτασε στο lay-up ο Μακίσικ. Πολύ δυναμικά τελείωσε τη φάση. Μακίσικ έβαλε τα χέρια του και έκλεψε την μπάλα. Τον κυνηγάει ο Τόμας, αλλά έφτασε στο κάρφωμα εντυπωσιακά. Μακίσικ. Θέλει να περάσει από αριστερά. Έφτασε στο κάρφωμα και πάλι. Πολύ όμορφη φάση, ίσως η ωραιότερη του αγώνα από τον Μακίσικ. 60-55. Παπα-Νικολάου στο Ρότσεστη, Έλλης. Ρότσεστη και πάλι. 7 δευτερόλεπτα. Μπροστά στον Μίτογλου θα δοκιμάσει ένα σουτ 2 πόντων. Ο Έλλης στο επιθετικό rebound. Πολύ σημαντικό rebound. Ο Μακίσικ ελεύθερο πεδίο, εντυπωσιακό κάρφωμα. 46 δευτερόλεπτα για το τέλος, 13 τώρα για τους γηπεδούχους. Μακίσικ. Πέρασε από το screen του Έλλης. Άλλαξε ρυθμό. Έφτασε στο lay-up, πέτυχε το καλάθι. Και δικαίωμα για μία συμπληρωματική βολή.